Λοιπόν, αυτά γίνονται στην εντατική. Πάμε να δούμε τα μέτρα που εφαρμόζονται από σήμερα μέρη αυξεντίου. Ε, καλό μεσημέρι, η Νικήτα. Θωρακίζονται ενάντια στη μετάλλαξη όμικρων τα αεροδρόμια. Από σήμερα όλοι οι επιβάτες ηλικία 12 ετών και άνω που φτάνουν στην Κύπρο υποβάλλονται κατά την αφήξή τους σε εξέταση PCR με δικά τους έξοδα. Το κόστος του τεστ του αεροδρόμιο Λάρνακα ανέρχεται στα 15 ευρώ και στα 19 ευρώ στο αεροδρόμιο της Πάφου. Τώρα περιμένουν και νέο μηχάνημα που ουσιαστικά θα ανοιχνεύει γρήγορα την όμικρον μετάλλαξη μερί. Όπω ανακοίνωσε Νικήτα Προχθές, ο Υπουργό Υγεία, το μηχάνημα αναμένεται στην Κύπρο αυτέ τι μέρε. Θα δίνει, όπω ανέφερε, αποτέλεσμα για τη μετάλλαξη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τη συγκεκριμένη στιγμή με τα μηχανήματα που έχουμε στη διάθεσή μα. Ουσιαστικά είναι δηλαδή ένα, ένα, αυτό που ασχολούνται τα εργαστήρια να εντοπίζουν τι μεταλλάξει. Ουσιαστικά είναι δικά του τέλο πάντων μετρητέ, εργαστήρια για να ξέρουν πώς εντοπίζεται αυτή η μετάλλαξη. Και έχουμε και σήμερα και τα νέα μέτρα στα νοσοκομεία. Να θυμίσουμε τι ακριβώ αφορά μερί. Ναι, αναβάλλονται μέχρι νεοτέρα στα προγραμματισμένα χειρουργία για μη επίγοντα περιστατικά, τα ψυχρά περιστατικά δηλαδή, σε όλα τα νοσοκομεία και του ΟΚΙΠΗ και στον ιδιωτικό τομέα. Οι ασθενεί θα ενημερωθούν για τη νέα ημερομηνία επέμβασή του από το νοσηλευτήριο. Το Μέτρο Νικήτα ελήφθη σε μια προσπάθεια να αποφορτιστούν τα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ και να διατεθούν κλίνε στι εντατικέ. Να δούμε και τα υπόλοιπα μέτρα που ισχύουν από σήμερα μερή. Από σήμερα επανήλθε η τηλεργασία για ποσοστό 20% του προσωπικού σε επιχειρήσεις και υποστατικά που εργοδοτούνται πέραν των 10 προσώπων. Επίσης από σήμερα και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου αναστέλλονται όλες οι παρουσιάσεις εφέδρων και εθνοφυλάκων σε στρατόπεδα, ενώ τέλος από σήμερα και μέχρι τις 10 Ιανουαρίου ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις τόσο εντός όσο και εκτός των εμπορικών κέντρων.